Σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταγράψει κρούσματα του COVID-19, αλλά η κατάσταση είναι χειρότερη στην Ιταλία, όπου οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.016 και οι μολύνσεις τις 15.000. Σε ένα τελευταίο μέτρο, όλες οι εκκλησίες της Επισκοπής της Ρώμης θα κλείσουν μέχρι τις 3 Απριλίου, σε μια προσπάθεια περιορισμού της πανδημίας. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση άρχισε επίσης να επιβάλλει περιορισμούς παρά την αρχική απροθυμία της. 4 δήμοι στην Καταλωνία, συνολικά 66.000 άνθρωποι, τέθηκαν σε καραντίνα στο πρώτο μέτρο αυτού του τύπου. Σε πολλές περιοχές και στη Μαδρίτη, σχολεία και πανεπιστήμια έκλεισαν και ο Ισπανός Πρωθυπουργός υποσχέθηκε επιπλέον πόρους για την αντιμετώπιση του COVID-19. Θα μεταφέρουμε 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ στις αυτόνομες περιοχές για να τα εντάξουν στους πόρους για την υγειονομική περίθαλψη που θεωρούν απαραίτητη για τον κοροναϊό. Το ποσό αυτό θα επιτρέψει στις περιφέρειες να ενισχύσουν τους πόρους για την υγειονομική τους περίθαλψη, καθώς πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν εντάσεις λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του ιού. Τα σχολεία θα κλείσουν από τη Δευτέρα και στη Γαλλία, όπου τα θύματα του COVID-19 έφτασαν τα 61. Και παρότι ο πρόεδρος Μακρόν χαρακτήρισε την πανδημία τη χειρότερη υγειονομική κρίση του αιώνα, είπε ότι οι δημοτικές εκλογές της Κυριακής θα διεξαχθούν κανονικά. Η επιδημία που επηρεάζει όλες τις Ηπείρους και έχει πλήξει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι η πιο σοβαρή υγειονομική κρίση που έχει γνωρίσει η Γαλλία εδώ και έναν αιώνα. Αλλά είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή, ακολουθώντας τις συμβουλές των επιστημόνων όπως ακριβώς κάναμε, να διασφαλίσουμε τη συνέχεια της δημοκρατικής μας ζωής και των θεσμών μας. Η Γερμανία έχει καταγράψει πάνω από 2.400 κρούσματα, αλλά λιγότερους θανάτους μέχρι στιγμής, που ανέρχονται στους 6. Ωστόσο, η καγκελάριος Μέρκελ προειδοποιεί ότι το 70% του πληθυσμού θα μπορούσε να μολυνθεί. Και πολλές γερμανικές εταιρείες παροτρύνουν τους υπαλλήλους να εργάζονται πλέον από το σπίτι τους. Και σε άλλες χώρες, στην Ιρλανδία, τη Σλοβενία, την Τσεχία, την Ουκρανία και τη Λιθουανία, τα σχολεία αναμένεται να κλείσουν σύντομα. Η Πολωνία, που κατέγραψε τον πρώτο θάνατο την Πέμπτη, κλείνει επίσης τα σχολεία, αλλά ελπίζει ότι οι προεδρικές εκλογές τον Μάιο θα διεξαχθούν κανονικά.